ενός λεπτού review. Ενός λεπτού review. Hunter x Hunter 2011. Έτοιμοι? Φύγαμε. Στον κόσμο του Hunter x Hunter, όπου οι Hunters εκτελούν όλες τις ακραίες αποστολές, ένα 12χρονο αγόρι με το όνομα Gon Freecss θέλει να γίνει ένας professional Hunter, με αποτέλεσμα να βρει τον πατέρα του. Ο πατέρας του Gon, ο Gon Freecss, ήταν και αυτός Hunter και είχε καταλήψει το γιο του όταν ήταν μικρό παιδί για να συνεχίσει το μονοπάτι του σαν Hunter. Στον δρόμο του για να γίνει ένας professional Hunter, αγκώσει να δει το καλύτερο αγόρι, το πολύ καλύτερο αγόρι και το πολύ πολύ καλύτερο αγόρι, δηλαδή το Λεόριο, τον Κουράτικα και τον Κίλουα. Και κάποιο λίγο... Οι τέσσερις γίνονται πολύ καλοί φίλοι και μαζί παίρνουν μέρος στην πολύ επικίνδυνη και θανατηφόρα εξέταση Hunter Exam, ώστε να πάρουν τη Hunter License και για να πετύχουν μαζί τους στόχους τους. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της περιπέτειας, ο Gon και οι φίλοι του συναντούν πολλές μα πολλές δυσκολίες, θανατηφόρες προκλήσεις, ενδιαφέρον χαρακτήρες, παράξενα πλάσματα, επικίνδυνα τέρατα. Όλα αυτά για να μάθουν τι είναι πραγματικά ένας Hunter. Η ιστορία του Hunter x Hunter είναι πραγματικά μια περιπέτεια. Ενός λεπτού review. My Hero Academia. Έτοιμοι? Φύγαμε. Είμαστε σε έναν κόσμο με δυνάμεις σούπερ ηρώων και ο πρωταγωνιστής μας, Σιζούκο Μιντορίγια, δεν έχει καμία δύναμη. Βέβαια, παρόλα αυτά, τον ήρωα του να γίνει ο καλύτερος ήρωας σαν τον All Might. Αργότερα, στο σχολείο του Σιζούκου, γνωρίζουμε το rival του, τον Κάτσουκι Μπάκουκο. Ο All Might θεώρησε τον πρωταγωνιστή μας και μετά από μια μεγάλη και βαρετή συζήτηση. Αποφασίζει να του δώσει τη δύναμή του με όνομα One for All. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να την ελέγξει. Ο Ιζούκου πάει να μπει σε μια σχολή ηρώων με όνομα UA, αλλά πρώτα πρέπει να περάσει τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις τελείωσαν και ο Ιζούκου περνάει με πόντους τους οποίους πήρε σώζοντας ένα κορίτσι, την Ουραράκα. Λίγες μέρες μετά, μια ομάδα κακών εμφανίζεται στο UA με σκοπό να σκοτώσουν τον All Might. Ο Ιζούκου και οι φίλοι του τους νικάνε και τελευταία στιγμή ο All Might σαπίζει ένα περιστέρι με μπράτσα πράγμα, ό,τι και αν είναι αυτό. Έτσι, για άλλη μια φορά, οι ήρωες κέρδισαν και αυτή είναι πολύ επιφανειακά η πρώτη και λίγο η δεύτερη σεζόν του My Hero Academia. Ενός λεπτού review. Μπάκι. Στο Τόκιο ζει ο 17χρονος έφηβος Μπάκι Χάνμα, γνώστης των πολεμικών τεχνών, ο οποίος έχει μόνο ένα σκοπό στη ζωή του, να ξεπεράσει τις δυνάμεις του πατέρα του, Γιούτζιρο Χάνμα, ο οποίος θεωρείται το δυνατότερο «ον» στη γη. Η συγκεκριμένη σειρά δεν θυμίζει για το σχεδιασμό των χαρακτήρων της ή για την ιστορία της, αλλά πραγματικά, αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι η μάχη της. Η σειρά έχει σκληρές και βίαιες μάχες που σου προκαλούν μια αγωνία και ένα τρελό hype να τις βλέπεις. Είναι μια σειρά την οποία θα τη δεις για την κάβλα σου. Μπάκι. Ενός λεπτού review. Death Note. Έτοιμοι, πάμε. Ένας μαθητής λυκείου, ο Light Yagami, βρίσκει τον Death Note, ένα τετράδιο που μπορεί να σκοτώσει γράφοντας το όνομα κάποιου μέσα του, που ανήκει σε ένα συνιγκάμι, το Ryuk.
Ο Light αρχίζει και σκοτώνει τους εγκληματίες γιατί πιστεύει ότι ο κόσμος χωρίς αυτούς είναι καλύτερος. Η Ιαπωνική αστυνομία σε συνεργασία με τον Ελ, το μεγαλύτερο detective του κόσμου, κυνηγάνε τον Light ως κατασυρωμένο δολοφόνο. Ο Light, που έχει το ψευδώνυμο Kira, βρίσκει την Μίσα, την κάτοχο ενός δεύτερου Death Note, και σε συνεργασία καταφέρουν και σκοτώνουν τον Ελ. Τη θέση του Ελ παίρνει ο Near, ο οποίος σε συνεργασία με τον Μέλο και την Ιαπωνική αστυνομία καταφέρουν και κάνουν ένα κέριο πλήγμα στον Light, τον οποίο τον αποτελειώνει γράφοντάς του στο ίδιο του τον Death Note, το συνιγκάμι του Ορίου. It was good while it lasted. Well, Light, it's been interesting. Death Note.